Κύριοι της κυβέρνησης, αγωνιάται μήπως και αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία του λαού, για τη μόρφωση των παιδιών τους, για αξιοπρεπές εισόδημα των εργαζομένων, για ουσιαστική προστασία των ανέργων. Γι' αυτό αρνείστε να προσλάβετε γιατρούς ή υγειονομικό προσωπικό, να αυξήσετε τις μονάδες εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τον BOI που τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να χρηματοδοτήσετε την υγεία, να κάνετε τάξεις αίθουσες καινούργιες που υπάρχουν με 15 μαθητές και στηβάζετε τους μαθητές με 25 και 27 όπως ψηφίσατε στην προηγούμενη τροπολογία που φέρατε. Αυτή είναι η αγωνία σας, η επιχειρηματική όμιλη. Μήπως τυχόν και ο κρατικός προϋπολογισμός πάει για τον λαό και δεν μείνει το χρήμα να το ροκανίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που τους μπουκώνεται διαρκώς. Και έρχεστε εδώ να πείτε ότι όλα είναι εντάξει, ότι την πανδημία τη διαχειριστήκαμε με κριτήρια της υγείας του λαού. Κύριε Μπουκώρο, οι ζωές των ανθρώπων είναι νούμερα. Είναι νούμερα η ζωή των ανθρώπων. Θα μπορούσε να είχαμε τόσα κρούσματα στο εργοστάσιο στα Γενιτσά αν υποχρεώνατε τον εργοδότη να κάνει δωρεάν τεστ στους εργαζόμενους? Θα μπορούσαμε να έχουμε τόσα κρούσματα στα νοσοκομεία, στα γυροκομεία, αν πράγματι υπήρχαν όλα αυτά τα μέτρα που έπρεπε να πάρετε? Ευθύνεστε για τους διασυλλομένους, για τους θανάτους και για τα κρούσματα. Είναι δικό σας έργο αυτή η εξέλιξη με την πανδημία. Και τώρα πρέπει να πάρετε άμεσα μέτρα. Αλλιώς είσαστε υπόλογοι απέναντι στον ίδιο τον λαό. Μας ήρθε εδώ και ο κύριος Υπουργός Εργασίας να μας πει ότι τα μέτρα που παίρνει είναι φιλεργατικά. Είναι φιλεργατικό το μέτρο οι εργαζόμενοι να ζουν με 534 ευρώ. Όσοι παίρνουν, όσοι είναι σε αναστολή. Είναι φιλεργατικό το μέτρο να μειώνεται το εισόδημα του εργαζόμενου πάνω από 20%. Είναι φιλεργατικό το μέτρο να δίνεται τη δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολεί τον εργαζόμενο υπερορία χωρίς καμία αμοιβή. Είναι φιλεργατικό το μέτρο να λέτε στον εργοδότη, στον επιχειρηματία, μπορείς να απασχολείς με υπερορίες το προσωπικό όσο θέλεις, όποτε θέλεις και να τους πληρώνεις όσο θέλεις και αν θέλεις. Αυτή είναι εργασιακή κόλαση. Είναι μεσαίωνας. Είναι φιλεργατικό το μέτρο να καταργείται το δώρο Χριστουγέννων, τον 13ο μισθό. Γιατί αυτός είναι 13ος μισθός. Σήμερα εσείς λέτε θα υπολογίζετε στο επίδομα, στα 534 ευρώ. Ποιον πάτε να πείσετε? Δεν τα ζουν οι εργαζόμενοι? Πάνε να πείσετε τους εργαζόμενους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να πάρετε πίσω έστω και τώρα, πριν την ψηφοφορία, το άρθρο 10, 17 και 18. Αλλάζει ριζικά το εργατικό δίκαιο, ό,τι έζησε η εργατική τάξη τους τελευταίους αιώνες. Για τις τροπολογίες, θέλουμε να αναφερθούμε στην τροπολογία την 455 κάθετος 79. Δίνεται το δικαίωμα, ήρθε εδώ και ο κύριος Σαϊκούρας και μίλησε επί Μακρόν, ξεκαθαρίζεται το τοπίο σε επιχειρήσεις για να τις ιδιωτικοποιήσετε πολύ γρήγορα και καθαρά, να τις δώσετε στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως είναι η Πυρκάλ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ή η Έλβο που είπε εδώ ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Ανοίγετε λοιπόν το δρόμο να ξεκαθαρίσετε το τοπίο για να μπορούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι εδώ να ροκανίσουν, να αρπάξουν τα φιλέτα αυτά των επιχειρήσεων. Επίσης, με την τροπολογία 456 του 80, και εδώ διευκολύνεται την συνολικά της ιδιωτικοποίησης. Υπάρχουν νέες ρυθμίσεις στην παράγραφο 5 για τον ημιτό. Εμείς θα μπορούσαμε αυτό να πούμε παρόν. Και γιατί? Γιατί απλά παρατείνεται και δεν απαγορεύεται.
Το επόμενο διάστημα αυτή η στρατηγική μελέτη για τον Ημιτό είναι βέβαιο ότι θα παραχωρήσει μεγάλο μέρος του στις ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων. Και τέλος, κύριε. Και επίσης την τροπολογία με αριθμό 4581 και εδώ εμείς θα πούμε κατά, γιατί δεν λύνει το θέμα των δικαστηρίων. Αντίθετα, εδώ ενώ ζει σήμερα και οι δικηγόροι και οι δικαστές ζουν μια κατάσταση στα δικαστήρια, δεν μπορεί να λυθεί αυτό με τα ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί να λυθεί. Εξάλλου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και οι δικηγόροι και συνολικά οι δικηγορικοί σύλλογοι.